συνεχίζω καλωσορίζοντας στο πλαίσιο της εκπομπής τον κύριο Φίλιππο Βαλιανάτο, διευθυντής του Ινστιτούτου Φυσικής, Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας του ΕΛΜΕΠΑ. Κύριε Βαλιανάτο, καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας. Και να υπενθυμίσω και την άλλη μου ιδιότητα, καθηγητής γεωφυσικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Νομίζω ότι... Όχι τίποτα άλλο, γιατί η μη αναφορά της αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα σύμφωνα με τον νόμο των πανεπιστημίων. Α, μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν, να το λέμε λοιπόν αυτό και να το προσθέτουμε. Έτσι ώστε να μην υποπέσουμε σε κάποιο ποινικό αδίκημα, είτε εσείς είτε εμείς. Πειθαρχικό. Είτε εσείς είτε εμείς. Λοιπόν, κύριε Βαλιανάτο, μας λέγατε την προηγούμενη εβδομάδα, στην διάρκεια ενός διεθνούς συνεδρίου που γινόταν στα Χανιά, έρχεται η επόμενη εβδομάδα, η τρέχουσα δηλαδή, με κάποιες πάρα πολύ σημαντικές συναντήσεις ή μια πολύ σημαντική συνάντηση σε ό,τι έχει να κάνει με το δικό μας αντικείμενο. Η συνάντηση αυτή έγινε, αλλά θα σας αφήσω εσάς να πείτε τα υπόλοιπα. Ναι, είχε προγραμματιστεί εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα μια συνεργασία με το Ινστιτούτο Φυσικών Καταστροφών της Κίνας. Mm-hmm. Στην πορεία του χρόνου οι επαφές μας και οι συνεργασίες μας αναβαθμίστηκαν τόσο πολύ που προκάλεσαν το ενδιαφέρον του Υφυπουργού για την διαχείριση φυσικών καταστροφών και έκτακτων αναγκών της Κίνας, της Δημοκρατίας της Κίνας, ναι, ώστε τις τρεις μέρες που πέρασε στην Ελλάδα, γιατί είναι μια αποστολή η οποία θα ήταν επισκεφόταν Ελλάδα, Ιταλία mm-hmm. και Βρυξέλλες, mm-hmm. Τις τρεις μέρες που πέρασε στην Ελλάδα, τη μία μέρα η αποστολή αυτή της Κίνας να την διαθέσει στην Αθήνα για συνεργασίες με το αντίστοιχο Υπουργείο, και τις δύο μέρες στην Κρήτη για να ενημερωθεί για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Φυσικής Εσωτερικού της Γης, να αλληλεπιδράσουμε και να σχεδιάσουμε νέες συνεργασίες για το μέλλον. Τι βγήκε αυτό από αυτή τη συνάντηση? Αυτό ήταν το σημαντικό. Η ενημέρωση η οποία έγινε, αυτό το οποίο υπόθηκε και αυτό το οποίο εσείς πήρατε. Εμείς, σαν Ινστιτούτο Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών, αποφασίσαμε και νομίζω ότι είναι μια στρατηγική μας ότι η συνάντηση αυτή δεν θα έπρεπε να είναι συνάντηση ανάμεσα μόνο στις δύο επιστημονικές κοινότητες, αλλά θα έπρεπε να είναι μια συνάντηση στην οποία θα υπήρχε και η παρουσία της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης. Mm-hmm. Γιατί οτιδήποτε αποτέλεσμα έβγαινε θα έπρεπε να είναι χρήσιμο για την τοπική κοινωνία. Άρα λοιπόν προχωρήσαμε στην δημιουργία μιας τριμερού συνάντησης από την αποστολή την Κινέζικη του Υπουργείου Διαχείρισης Έκτακτων Καταστάσεων και Φυσικών Καταστροφών της Κίνας, από εκπροσώπους της περιφέρειας Κρήτης και από το Ινστιτούτο Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, και συζητήσαμε αφενός μεν καλές πρακτικές που υπάρχουν στην κινέζικη πλευρά και πώς θα μπορούσαν να εφαρμοστούν αντίστοιχα στην ελληνική πλευρά, αλλά γιατί θα έπρεπε να γίνουν, θα έπρεπε να προσθέσουμε, να αφαιρέσουμε, να διαμορφώσουμε. Αλλά αφετέρου αποφασίστηκαν και δύο σημαντικά βήματα. Η υπογραφή δύο μνημονίων συνεργασίας, το ένα ανάμεσα σε όλο το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Διαχείρισης Κρίσεων και Έκτακτων Αναγκών που λειτουργεί στο Πεκίνο, έτσι ώστε τα δύο πανεπιστήμια να μπορούν να ανταλλάσσουν καλές πρακτικές, να ανταλλάσσουν επισκέψεις ερευνητών, φοιτητών, που είναι πολύ σημαντικό. Και αφετέρου ένα δεύτερο μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στο Ινστιτούτο Φυσικής Εσωτερικού της Γης του ΕΛΜΕΠΑ και στο Ινστιτούτο Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του αντίστοιχου πανεπιστημίου που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Διαχείρισης Κρίσεων στο Πεκίνο, όπου μέσα από αυτό το δεύτερο μνημόνιο θα υπάρχει η επιστημονική επικοινωνία, η ανταλλαγή καλών πρακτικών, η ανταλλαγή επιστημόνων, η δημιουργία κοινών εκπαιδευτικών δράσεων, θερινών σχολείων, μεταπτυχιακών ή οτιδήποτε άλλο μπορέσουμε να σχεδιάσουμε, και ταυτόχρονα η πρόσβαση, η προνομιακή θα έλεγα πρόσβαση των ερευνητών του Ινστιτούτου στα δεδομένα τα οποία συλλέγονται από μια σειρά από δορυφόρους που έχει εκτοξεύσει και συνεχίζει να εκτοξεύει η Κίνα, που είναι ειδικευμένη στη διαχείριση
και στη μελέτη και στην παρακολούθηση των φυσικών καταστροφών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί θα μας δώσει πολύ μεγάλη τεχνογνωσία. Το ζητούμενο βέβαια μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια που καταβάλλετε, κύριε Βαλιανάτο, από τα επιστημονικά ιδρύματα, από όλους εσάς, είναι το πώς διαχειρίζεται η ίδια η πολιτεία με την πολιτική που ακολουθεί αυτές τις καλές πρακτικές ή την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνου για όλους εμάς. Κοιτάξτε, η πολιτεία διαχειρίζεται τις φυσικές καταστροφές και τους κινδύνους μέσα από συμβουλές κάποιων επιστημόνων. Προσέξτε, όχι της επιστημονικής κοινότητας, επιστημόνων, ατόμων. Άρα λοιπόν το καθήκον της πολιτείας και αν το θέλετε και η προσέγγιση που θα έπρεπε να έχει είναι κάθε φορά να επιλέγει τους επιστήμονες οι οποίοι όχι απλώς να παίζουν το ρόλο του αερόσακου αλλά να μπορούν να τη συμβουλεύουν με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στο αντικείμενο. Είναι τελείως διαφορετικό να προσπαθείς να διαχειριστείς φυσικές καταστροφές με τεχνολογίες του 2024 που βλέπουν στο 2030 και στο 2040 και να προσπαθείς να διαχειριστείς το ίδιο φαινόμενο με τεχνολογίες 30 χρόνια πίσω. Γιατί δεν Άρα λοιπόν θα πρέπει η πολιτεία να διαλέγει αυτούς που βλέπουν μπροστά και όχι αυτούς που βλέπουν πίσω. Αναρωτιέμαι γιατί αυτή η ερμή η πολιτεία δεν εκμεταλλεύεται όλο αυτό το πλούτο που έχουμε, διότι στην προηγούμενη συζήτησή μας μόλις πριν από μία εβδομάδα, νομίζω δίνοντας όλα εκείνα τα σημεία, τα υπαρκτά σημεία, είτε από την αντιμετώπιση του κινδύνου και της ενημέρωσης, αναφερόμενος στην Ιαπωνία, αναφερόμενος στην Καλιφόρνια, ναι, δώσατε το μέγεθος της διαχείρισης του κινδύνου από την πολιτεία και ποια πρέπει να είναι. Αναρωτιέμαι γιατί εμείς εδώ το πάμε πίσω. Δεν έχω καταλάβει. Να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, δόξα τω Θεώ, έχουμε μια πολύ καλή επικοινωνία. Αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχει η βούληση και η θέληση στο μέτρο που της επιτρέπεται από τους νόμους, από το καθεστώς των νομικών σχέσεων και των αρμοδιοτήτων που είναι μπλεγμένο στην ελληνική πραγματικότητα, κάνει ό,τι μπορεί. Ναι, αλλά αυτή η καλή συνεργασία πρέπει να αποτυπωθεί και διαφορετικά για να μπορέσετε να προχωρήσετε. Γιατί, αν θυμάμαι καλά, εσείς μιλήσατε για ένα Ινστιτούτο με μηδέν προϋπολογισμό. Ναι. Είμαστε σε διαδικασία όπου υπάρχουν ανοιχτά αυτιά από την πλευρά της περιφέρειας για να βοηθηθεί. Αλλά πάμε στο θεσμικό επίπεδο. Για να έχουμε λοιπόν ανθρώπους, γιατί το ανθρώπινο δυναμικό μας λείπει σε σχέση με τους εξοπλισμούς, σε σχέση με την τεχνολογία και όλα αυτά τα πράγματα, δόξα τω Θεώ και η εθνική ανταγωνιστική πόρη αλλά και η ευρωπαϊκή πόρη μας εξασφαλίζονται εξοπλισμό. Το ανθρώπινο δυναμικό που λείπει για να υπάρχει συνέχεια και μετά από εμάς και να μπορεί να μεταφερθεί αυτή η τεχνογνωσία σκοντάφτει σε έναν χαζό, να μου επιτρέπετε, νόμο όπου λέει ότι για να προκηρυχθούν θέσεις ερευνητών στο Ινστιτούτο θα πρέπει κάποιο πανεπιστήμιο να αρνηθεί δύο θέσεις καθηγητών, ας πούμε. Δηλαδή, για να πάρω εγώ δύο θέσεις ερευνητών στο Ινστιτούτο θα πρέπει να υπάρξει άρνηση από πανεπιστήμιο για να πάρεις δύο θέσεις καθηγητών. Ποιο πανεπιστήμιο θα αρνηθεί όταν υπάρχει έλλειψη καθηγητικού προσωπικού στα πανεπιστήμια? Για να υπάρχει δημοσιονομικά ουδέτερη λύση. Δεν υπάρχει συνέχεια, αυτή η περίφημη συνέχεια που διεκδικεί ο καθένας από εμάς και εσείς κάθε φορά. Όταν υπάρχει αυτό το πράγμα νομοθετημένο, σκοντάφτει στο γράμμα του νόμου. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν αυτοί που νομοθετούν. Δεν μπορεί να το χειριστεί κανένα πανεπιστήμιο, καμία περιφέρεια, αλλά παρά μόνο αυτοί που νομοθετούν. Μακάρι να έχουμε αυτές τις καλές τις πρακτικές και να υπάρχει αυτή η διαχείριση, η σωστή διαχείριση, ώστε να φτάσουμε σε εκείνα τα επίπεδα που ο καθένας από εμάς και θα ενημερώνεται και θα μπορεί να προστατεύσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον εαυτό του. Γιατί εγώ επαναφέρω την κουβέντα σε εκείνα τα οποία βγήκαν από αυτό το διεθνές συνέδριο που έγινε στα Χανιά, διότι έχει τη δική του την πολύ πολύ μεγάλη αξία όταν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε την πληροφόρηση. Μικρή, μεγάλη, αλλά δεν έχει σημασία. Έχει σημασία η πληροφόρηση του τι, του πώς και το γιατί για ένα γεγονός που είναι να συμβεί. Επιτρέψτε μου, υπάρχει και ένα δεύτερο σημείο όμως. Δεν φτάνει να υπάρχει πληροφόρηση. Θα πρέπει και ο πολίτης να είναι εκπαιδευμένος
να μπορεί να διαχειριστεί με σοφροσύνη την πληροφορία που του παρέχεται. Ευθύνη της πολιτείας και πάλι. Σαφέστατα. Αυτό λοιπόν βλέπετε ότι υπάρχει μια βάρκα στην οποία θα πρέπει να πατάμε και με τα δύο πόδια. Δηλαδή, αφενός με να παράγεται γνώση, αλλά από την άλλη πλευρά να είναι και μια κοινωνία η οποία να μπορεί να διαχειριστεί, άρα να είναι εκπαιδευμένη από το σχολείο, να διαχειριστεί τη γνώση. Στην Ιαπωνία, κάθε 5 του Σεπτέμβρη, η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη στην εκπαίδευση των παιδιών στα σχολεία για τις φυσικές καταστροφές. Και γίνονται σε όλα τα σχολεία, σε εθνικό επίπεδο στην Ιαπωνία, τέτοια εκπαίδευση. Από τον νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο. Μάλιστα. Άρα ο πολίτης αυτό το έχει εισπράξει. Κύριε Βελιανάτο, ένα τελευταίο ερώτημα. Γιατί νομίζω συχνά πυκνά θα έχουμε τη δυνατότητα και όπου πρέπει να τα λέμε. Για αυτά τα 5,9 ρίχτερ στην Τουρκία έχουμε κάποια δεδομένα, μπορούμε να πούμε κάτι? Νομίζω ότι είναι αναμενόμενη εξέλιξη από τους μεγάλους σεισμούς που έχουν γίνει πριν από κάποιο χρονικό διάστημα στην περιοχή. Η περιοχή είναι σεισμογενής, δίνει πολύ μεγάλα μεγέθη, άρα το 5,9 είναι ένας μετασεισμός στην ακολουθία αυτή και θα κρατήσει αρκετό. Οπότε δεν είναι κάτι που παραξενεύει. Είναι στα αναμενόμενα της εξέλιξης της μετασεισμικής, της σεισμικής ακολουθίας, ας το πούμε έτσι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βελιανάτο. Καλημέρα σας. Καλά και εσείς.